Αυτή είναι η Γέλη Γελική του. Εκδηλώθηκε στο Λικέρι για επιτυχία και είμαι στην ευχάριστη θέση, παιδιά. Στην άλλη άκρη τη τηλεφωνική μου γραμμή να βρίσκεται η μία και μοναδική Γέλη Γελική του. Καλησπέρα, Γέλη. Καλησπέρα σα, καλησπέρα σε όλου του φίλου που μα ακούν. Τι κάνει. Δόξα τω Θεώ, είμαι πάρα πολύ καλά. Με πετυχαίνετε σε μία πάρα πολύ ωραία. Διανύω μια πάρα πολύ ωραία περίοδο γενικότερα. Σούπερ. Πρώτα απ' όλα είμαι αστροβάλτα στο εξωτερικό των γονιών μου. Α, διακοπές δηλαδή. Δεν είναι διακοπές ακριβώς. Αν σκεφτείς ότι κάθε Παρασκευό Σάββατο είμαι σχεδόν κλεισμένη σε διάφορα μαγαζιά. Ναι. Νομίζω ότι ξέρεις, συνδυάζω διακοπές με δουλειά. Σούπερ. Αυτό είναι ό,τι καλύτερο, όπως μπορείς να τη σκεδάσεις. Ακριβώς, αυτό είναι ό,τι καλύτερο μπορώ να σου πω. Να συνδυάζεις δουλειά και παράλληλα και λίγο διακοπές. Μα έτσι κι αλλιώς, εγώ τη δουλειά μου, επειδή την αγαπάω πάρα πολύ, τη βλέπω πρώτα απ' όλα σαν χόμπι. Οπότε νομίζω ότι όταν κάνεις κάτι χωρίς πίεση, τα βλέπεις όλα και πολύ πιο όμορφα και πολύ πιο θετικά. Βέβαια. Άρα αυτό σε βοηθάει περισσότερο όταν βλέπεις τη δουλειά σου σαν χόμπι, δηλαδή. Εννοείται. Νομίζω ότι εμείς οι καλλιτέχνες, παρόλο που γενικά είναι μια περίοδος που διανύουμε όλοι πολύ δύσκολη όσον αφορά το οικονομικό κομμάτι και όσον αφορά το πώς μπορεί να επιβιώσει κάποιος πλέον και από αυτή τη δουλειά. Βέβαια. Νομίζω όμως ότι μέσα και στα χρόνια που περάσαν και στα χρόνια ακόμα που θα έρθουν, δεν θέλω να είμαι απεσιόδοξη, νομίζω ότι είμαστε και πάρα πολύ ευνοούμενοι, γιατί κάνουμε πρώτα απ' όλα μια δουλειά που μπορούμε και βγάλουμε όλη την εκ των ορών μας γενικότερα. Δημιουργούμε, κάνουμε τον κόσμο να περνάει καλά. Οπότε νομίζω ότι όταν έχεις όλα αυτά τα προσόντα μέσα σε μια δουλειά, ότι είσαι πάρα πολύ ευτυχισμένος άνθρωπος. Βέβαια, βέβαια. Συμφωνώ απόλυτα. Και ειδικά όταν βλέπεις και τον κόσμο όταν έρχεται και περνάει καλά και του φτιάχνεις τη διάθεση, νομίζω ότι καλύτερο δώρο για έναν καλλιτέχνη, έτσι. Εννοείται. Για μένα πάντα αυτό ήταν ο πρωταρχικός παράγοντας, ξέρεις. Δεν σου κρύβω ότι αγαπάω πάρα πολύ το να βρίσκομαι στο στούντιο, να ετοιμάζω καινούργια τραγούδια, να αγαπάει ο κόσμος τα τραγούδια. Αλλά αυτό που πρώτα απ' όλα προέχει για μένα ως καλλιτέχνη είναι ότι με νοιάζει πρώτα απ' όλα να μπαίνει ο κόσμος μέσα στο μαγαζί που τραγουδάω, να ξεχνάει τα προβλήματά του, να έτσι χορεύει ρε παιδί μου, να ερωτεύεται, να μαθαίνει, να κάνει τα πάντα, να κάνει ό,τι μπορεί να του βγει. Οπότε νομίζω ότι δεν υπάρχει πιο ωραίο πράγμα από αυτή τη σχέση. Σούπερ. Θέλω να σε ρωτήσω φυσικά και να πάμε, θα συζητήσουμε βέβαια, θα σε ξαναφέρω πάλι λίγο με την κρίση από εδώ από εκεί, αλλά θέλω να πάμε λίγο στο καινούριο σου τραγούδι το οποίο έχει κυκλοφορήσει. Εκδηλώθηκες. Εκδηλώθηκε και μου έδειξε τελικά ποιος είναι. Ακριβώς. Σου έδειξε λοιπόν τελικά ποιος είναι. Κοίταξε, νομίζω ότι κάθε μέρα που περνάει μαθαίνουμε τον απέναντί μας, και όχι μόνο στο προσωπικό κομμάτι, στο φιλικό, στο επαγγελματικό, των άλλων. Ναι. Οπότε κάποια στιγμή, μπορεί να είναι και στιγμή αδυναμίας, σαφέστατα να εκδηλωθεί και να μην περιμένουμε να δούμε αυτό το χαρακτήρα από κάποιο πρόσωπο που συναναστρεφόμαστε μαζί του. Ναι. Οπότε για μένα τραγούδι πάρα πολύ επίκαιρο και αυτή την περίοδο γενικά, επειδή τα νεύρα ολονών δεν είναι και πάρα πολύ καλά. η αλήθεια είναι αυτή. Είναι εύκολα, δηλαδή δεν μπορούμε άλλη πίεση και εκδηλωνόμαστε. Έτσι, βγάζουμε νεύρα, θυμό, οτιδήποτε. Ναι, τα πάντα, όχι μόνο νεύρα και θυμό και αγάπη. Τα πάντα. Και νομίζω ότι είναι μια περίοδος γενικότερα που εκφράζουμε όλοι ως λαός τα συναισθήματά μας. Και την οργή μας και την αγάπη μας και όλο, ό,τι συνεπάγεται αυτό. Εσύ γενικώς είσαι ένας άνθρωπος που εκδηλώνεις εύκολα τα συναισθήματά σου ή λίγο τα κρατάς? Κοίταξε, γενικότερα είμαι ένας άνθρωπος που εκδηλώνω πάρα πολύ τα συναισθήματά μου, απλά στους πολύ δικούς μου ανθρώπους. Δεν μιλάω πάρα πολύ εύκολα, δηλαδή δεν χρησιμοποιώ πολύ εύκολα λέξεις, αλλά χρησιμοποιώ περισσότερο πράξεις. Για μένα νομίζω ότι στην ουσία αυτό που μετράει είναι η πράξη και όχι τα λόγια. Κατάλαβα. Οπότε σε κάποιες σαφέστατα που δεν είναι στο πολύ κοντινό μου περιβάλλον, επειδή δεν συναναστρέφομαι σε καθημερινό επίπεδο μαζί τους, σαφέστατα μπορεί να εκδηλωθώ και να πω πράγματα τα οποία δεν θα τα πω τόσο εύκολα στους δικούς μου ανθρώπους. Κατάλαβα. Άρα γενικώς δηλαδή το σ' αγαπώ, ας πούμε, μπορεί να μην το πεις, αλλά θα το δείξει με πράξη. Από ό,τι κατάλαβα. Σούπερ. Κάποιες φορές θα το πω κιόλας. Απλά είναι το σ' αγαπώ είναι και μία λέξη που γενικά δεν είναι πολύ καλό να τη χρησιμοποιούμε πάρα πολύ. Ακριβώς. Γιατί νομίζω ότι μετά χάνει και το νόημά της. Ενώ όταν κάνεις πράξη, συνδυάζεις και αυτή τη λέξη, νομίζω ότι είναι ο καλύτερος συνδυασμός που μπορεί να έχει.
Βέβαια. Επίσης, θέλω να σε ρωτήσω για την αλλαγή βέβαια της εταιρείας στην οποία έφυγε. Έφυγες από την Heaven και το εκδηλώθηκες. Βέβαια, βγήκε από μια άλλη εταιρεία. Δεν έχει βγει από την Heaven. Πώς προέκυψε, ενώ δηλαδή από τη νέα σου εταιρεία, πώς προέκυψε αυτή η αλλαγή, η νέα αυτή η δισκογραφική αλλαγή? Κοίταξε, προέκυψε ότι γενικότερα είμαι ένα άτομο που μου αρέσει να κάνω αλλαγές στη ζωή μου. Την περίοδο που ήθελα εγώ να κυκλοφορήσω κάποια τραγούδια μου από τη Heaven, δεν υπήρχε κάποιος διευθυντής που να μπορέσει να αναλάβει όλο αυτό το κομμάτι. Οπότε προτίμησα να πάω σε μια άλλη εταιρεία που λέγεται Μίνος. Ακριβώς. Η οποία με δέχτηκε πάρα πολύ όμορφα. Mm-hmm. Θεωρώ πρώτα απ' όλα η οικογένειά μου, γιατί είναι άνθρωποι που τους γνώριζα και στο παρελθόν. Mm-hmm. Και πάντα υπήρχε αυτή η κρυφή επιθυμία του πότε επιτέλους εμείς θα συνεργαστούμε. Οπότε νομίζω ότι επειδή όλα τα πράγματα έχουν το δικό τους timing, ναι, έτσι και σε σχέση με την εταιρεία, νομίζω ότι είχε την κατάλληλη χρονική στιγμή που εγώ το χρειαζόμουν. Καταλαβαίνω όμως ότι δεν αφήνεις ένα μικρό παραθυράκι ότι μπορεί να ξανασυνεργαστείς ξανά στο παρελθόν με τη Heaven, είτε και πιο παλιά και με τη Sony που ήσουν. Κοίταξε, νομίζω ότι στη ζωή μας, δεν είμαι άνθρωπος επειδή δεν μαλώνω ποτέ. Νομίζω ότι ξέρεις, κάθεσαι σε ένα τραπέζι πολιτισμένα, τα βάζεις κάτω, λες ότι ναι, μπορώ να συνεργαστώ, όχι, δεν μπορώ να συνεργαστώ. Και σε οποιαδήποτε δουλειά, καλά είναι να τα βάζουμε κάτω σε ένα τραπέζι και να μιλάμε και να εκφράζουμε τη γνώμη μας. Ναι. Επειδή πρώτα απ' όλα δεν υπήρξε ούτε τσακωμός, ούτε μαλώσαμε με καμιά, ούτε και με τη Sony, ούτε και με τη Heaven. Mm-hmm. Καθέστατα, όχι μόνο μικρό παραθυράκι, αφήνω και πολύ μεγάλο παραθυράκι. Βεβαίως και πάλι να ξανασυνεργαστούμε. Αυτή όμως τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή βρίσκομαι στη Μήνος και νομίζω ότι αυτό το κομμάτι μου το καλύπτουν πάρα πολύ καλά όσον αφορά εταιρεία. Και πάει πάρα πολύ καλά και στα ραδιόφωνα και σε μεταδόσεις. Δόξα τω Θεώ, δόξα τω Θεώ, και κάθε μέρα και ακόμα καλύτερα πηγαίνουμε. Ακριβώς. Είμαι πάρα πολύ αισιόδοξη. Έτσι θέλει. Εγώ θέλω να σε ρωτήσω αν υπάρχει στα σχέδια και στα σκαριά κάποιο επερχόμενο άλμπουμ, κάποιο ολοκληρωμένο άλμπουμ από τη Μήνος. Κοίταξε να δεις, ολοκληρωμένο άλμπουμ θα υπάρξει, απλά όχι τώρα, θα βγαίνει κομμάτι-κομμάτι και κάποια στιγμή όλα αυτά τα τραγουδάκια μας θα μπουν σε ένα ολοκληρωμένο CD. Αυτό δηλαδή, περίπου χρονικά πότε το υπολογίζετε ή είναι κάτι προς πολύ μελλοντικό? Δεν έχουμε βάλει, ξέρεις, και λέμε ότι ας πούμε Σεπτέμβριο, Οκτώβριο, Νοέμβριο θα κυκλοφορήσει το άλμπουμ. Mm-hmm. Νομίζω ότι επειδή έχουμε βάλει μικρούς στόχους για να μπορούμε να τους πετυχαίνουμε, ναι, και επειδή γενικότερα είμαι και εγώ τέτοιος άνθρωπος, προτιμώ να βγαίνει τραγούδι-τραγούδι και να υπάρχει αυτή η λεγόμενη απήχηση από τον κόσμο και φυσικά από εσάς τα ραδιόφωνα, γιατί εσείς είστε ένα πολύ μεγάλο κομμάτι στη ζωή των καλλιτεχνών. Στην ουσία, προτιμώ να κάνω τραγούδι-τραγούδι και να τα αγαπάει ο κόσμος και να το δέχεται παράλληλα και τα ραδιόφωνα και να το παίζουν και να ακούγεται, από το να κάνω ένα ολοκληρωμένο CD και στην ουσία να απογοητευτώ. Ναι. Και δεν είναι εποχή για πρίγκιπες. Όχι, η αλήθεια είναι αυτή, η αλήθεια είναι αυτή. Θέλω να σε ρωτήσω, Κέλλη, για την συμμετοχή σου στο Dancing, στον Dancing with the Stars. Πώς έτσι θεωρείς ότι ο κόσμος σε έμαθε λίγο καλύτερα από το Dancing with the Stars? Κοίταξε, νομίζω ότι είδε μία άλλη στη Κέλλης και αυτό προσωπικά μου άρεσε πάρα πολύ. Ναι. Γιατί δεν σου κρύβω ότι αυτή την περίοδο, ας πούμε, που βρίσκομαι, αυτές τις 4 μέρες που βρισκόμουν στο εξωτερικό μας. Ναι. Ξέρεις, όλοι ας πούμε έβλεπαν τον Dancing και όλοι είχαν να πούνε ένα καλό λόγο. Για μένα αυτό είναι το σημαντικότερο. Ναι. Να κάνει αυτή η εμπειρία η δικιά μου. Mm-hmm. Μου έδωσε πραγματικά, μου χάρισε στιγμές που δεν πρόκειται να τις ξαναζήσω. Mm-hmm. Υπήρχε ο χρόνος από τη δική μου την πλευρά στο να μπορέσω να ασχοληθώ, γιατί εγώ, όπως καταλαβαίνεις, πέρα από το ότι είσαι τέλεια, από κανένα ποδιακό χώρο, δεν γνωρίζω ούτε σάλσα, ούτε ρούμπα, ούτε... Κι όμως έδειξες πόσο ταλέντο κρύβεις στο χώρο, έτσι, στο Dancing with the Stars. Ήταν και κάτι όσον αφορά στη σχέση με το χαρακτήρα μου. Ήθελα να δω, δεν σου κρύβω λίγο πολύ και τα όρια μου. Γιατί ρε παιδί μου, εντάξει, πολλές φορές ξέρεις την πίστα, ντρεπόμουν να βγάλω αυτό το κομμάτι από μέσα μου. Οπότε μέσα από το Dancing νομίζω ότι ξεδίπλωσε ένα άλλο κομμάτι που πάντα ήθελα να βρεθώ μαζί του και να ασχοληθώ, αλλά πάντα ήμουν λίγο πιο μαζεμένη, πιο συνεσταλμένη πάνω σε αυτό. Και ήταν κάτι πολύ εκτός από μένα. Ναι. Νομίζω όμως ότι σε κατάλληλη χρονική στιγμή το διασκέδασα, το απόλαυσα. Έτσι. Και το απολαύσαμε και όλοι οι υπόλοιποι, βέβαια, αφού έσκησε και το Dancing with the Stars.
Ναι, πήγε πάρα πολύ καλά και χαίρομαι πρώτα απ' όλα που όλοι, όλοι σχολιάζανε το πόσο ωραία ήταν η αποχώρησή μου. Δεν πιστεύω ποτέ. Τόση ιστορία. Εγώ θέλω να σε ρωτήσω αν έχεις δει καθόλου το Your Face Sound Familiar, το οποίο είναι, παίζεται τώρα στον Αντένα και νομίζω ότι την Κυριακή τελειώνει κιόλας, είναι ο τελικός. Θέλω να σε ρωτήσω αν σου έκαναν πρόταση να συμμετάσχεις εσύ σε ένα τέτοιο είδους project που θα πρέπει να υποδηθείς κάποιον άλλον. Νομίζω ότι το κάθε τι, σαφέστατα και το έχω παρακολουθήσει. Ναι. Η Μαρία και όλες οι Μπεκατόρου είναι πάρα πολύ καλοί φίλοι μου. Οπότε ένα πρόσωπο και ένας λόγος που έβλεπα όλο αυτό ήταν η Μαρία. Γιατί είναι ένα άτομο πάρα πολύ αυθόρμητο, αντιμετωπίζει τα πράγματα πάρα πολύ αισιόδοξα. Και επειδή είμαστε περίπου στο ίδιο μικροσχήματος, όπως βλέπουμε τα πράγματα, μου άρεσε όλο αυτό που έβλεπα. Από εκεί και πέρα, αν εγώ θα μπορούσα να ασχοληθώ με αυτό, νομίζω ότι κάθε τι έχει σχέση να κάνει με το timing, με το κατά πόσο είσαι διατεθειμένος να ασχοληθείς πραγματικά και ουσιαστικά, γιατί δεν σου κρύβω το dancing, μου έφαγε πραγματικά πάρα πολλές ώρες που δεν φαινόντουσαν. Δηλαδή, μπορεί να ήταν 40 δευτερόλεπτα, αυτά τα 40 δευτερόλεπτα όμως πέρα από τη συγκεκριμένη χορογραφία, υπήρχε πάρα πολύ τρέξιμο που δεν φαινόταν όχι μόνο από εμάς, από μια ολόκληρη ομάδα, τόσο για τα ρούχα που έπρεπε δύο φορές την εβδομάδα να κατέβουμε στο κέντρο για να τα προβάρουμε, τόσο για το stage που έπρεπε να πάμε τη κάθε Παρασκευή και να αφιερώσουμε 3-4 ώρες από που βγαίνουμε, τι γίνεται. Οπότε νομίζω ότι όλα τα πράγματα έχουν σχέση πάντα με το χρόνο που μπορούμε να διαθέσουμε. Στη συγκεκριμένη χρονική στιγμή, αν με ρωτάς, δεν θα μπορούσα να το κάνω γιατί βρίσκομαι στο στούντιο, ετοιμάζω τα καινούργια μου τραγούδια, μόλις και το καινούργιο μου τραγουδάκι. Ο Βαλεντίνο, να μην ξεχνάμε, Βαλεντίνο και Χριστόφιλος Σιγανός. Ακριβώς, ακριβώς. Και με τα παιδιά αυτά είχα κάνει και στο παρελθόν, μου είχαν χαρίσει ο Βαλεντίνο με τον Χριστόφιλο μια μεγάλη επιτυχία, το Γλίκα Γλίκα. Ακριβώς. Και χαίρομαι, βρίσκομαι τώρα πάλι μαζί τους αυτό όλο το ξεκίνημά μου, με καινούργια εταιρεία, πάλι με τα ίδια παιδιά. Οπότε αισθάνομαι και μια ακόμα μεγαλύτερη σιγουριά. Και επειδή κάθε Παρασκευό Σάββατο και όχι μόνο και κάποιες Πέμπτες μέχρι και τον Οκτώβριο είμαι κλεισμένη, νομίζω ότι δεν θα είχα το χρόνο να το κάνω σε καμία περίπτωση. Το κατάλαβα, το καταλαβαίνω και νομίζω ότι το είχαν δηλώσει και αρκετοί ότι στο Dancing with the Stars δεν υπήρχε και ο χρόνος, δηλαδή με ατελείωτες πρόβες για το χορό. Πραγματικά. Ατελείωτες ώρες και δεν σου κρύβω. Εντάξει, εγώ έπαθα και μια ζημιά όσον αφορά το πόδι μου τότε που το είχα στραγγουλήσει, το οποίο ακόμα και τώρα δεν σου κρύβω, με τυρανάει πάρα πολύ. Δηλαδή πολλές φορές προσπαθείς, ξέρεις, να ξεπεράσεις το λεγόμενο πύχη. Και στην ουσία αυτό, όσο περνάει ο καιρός, βλέπω ότι άφησε τα σημάδια του το dancing πάνω μου. Και τα καλά, αλλά και τα άσχημα. Ναι, πρέπει να κάνω, ήδη είχα κάνει κάποιες φυσιοθεραπείες και πρέπει να τις συνεχίσω γιατί βλέπω ότι υπάρχει κάποια ενόχληση. Οπότε, ξέρεις, για να μπεις στην αρένα πρέπει να είσαι και πάρα πολύ καλά γυμνασμένος. Βέβαια. Εγώ δυστυχώς ήμουν λίγο την πελούλα, δεν ασχολούμαι με γυμναστήρια και τέτοια πράγματα, οπότε μπήκα απευθείας στην αρένα. Εντάξει, πάντως εμάς μας έδειξες κάτι άλλο στην οθόνη. Ήταν κάτι μοναδικό, κάτι πάρα πολύ άρτιο αυτό το οποίο βλέπαμε. Με πολύ πολύ σκληρή δουλειά από πίσω. Δηλαδή το γνωρίσουμε από αρκετούς καλλιτέχνες ότι από πίσω γινόντουσαν πάρα πολλές πρόβες, ατελείωτες ώρες μέσα στην εβδομάδα. Τόσες πρόβες που έχω κάνει για τον Τάνι. Ναι. Για μαγαζί, με το μεγαλύτερο άγχος που μπορεί να είχα. Ναι. Το πρόγραμμά μου, με κάποιες χορογραφίες που έπρεπε να στήσουμε. Όχι τότε, δηλαδή πιο. Ήμουν πιο μαζεμένη, όχι τόσο όπως είδατε στον dancing. Νομίζω ότι δεν αφιέρωσα τόσες πολλές ώρες ποτέ. Ποτέ. Και ήταν κάτι πολύ εκτός από μένα, βέβαια. Και νομίζω ότι όταν καλώς ή κακώς εκτίθεσαι στο γυαλί, πρέπει και αυτό που θα παρουσιάζει λίγο πολύ να είναι σεβαστό. Βέβαια, και ήταν πάρα πολύ καλό. Εγώ θέλω να σε ρωτήσω, βέβαια, είπες και μόνος ότι μέχρι τον Οκτώβριο, από ό,τι κατάλαβα, θα οργώσεις όλη την Ελλάδα καλοκαιρινή περιοδία. Βέβαια. Ήδη φαντάζω 5 του μηνός με Λονδίνο, φεύγω Παρασκευή, τραγουδάω Λονδίνο. Μετά φεύγω Γερμανία, μετά γυρίζω, είμαι Κάρπαθο, Γιάννενα, Χαλκίδα. Με μία
μία βαλίτσα στο χέρι δηλαδή, Κέλλη, θα είσαι. Ναι, με μία βαλίτσα όπως τα λες. Θέλω να σε ρωτήσω αν οι άνθρωποι τώρα και στο εξωτερικό, έτσι, ομογενείς, αλλά και οι άνθρωποι, εμείς που είμαστε στην επαρχία και όχι στην Αθήνα, αν είμαστε λίγο πιο εκδηλωτικοί από τους ανθρώπους που έρχονται στην, που είναι στην Αθήνα, ας πούμε, και μπορούν να σας βλέπουν πιο τακτικά σε κάποια αθηναϊκή πίστα ή οτιδήποτε. Ισχύει αυτό? Εσύ έχεις δει το κοινό στην επαρχία είτε οι ομογενείς στο εξωτερικό να είναι λίγο πιο θερμοί με τους καλλιτέχνες? Κοίταξε να δεις, να σου πω κάτι. Νομίζω ότι αυτό πρώτα απ' όλα εξαρτάται και από εμάς τους ίδιους. Γιατί καμιά φορά όταν βλέπουμε σε κάποιο μαγαζί στην Αθήνα, ο κόσμος έχει την ευκαιρία να σε δει και να έχει και την επιλογή να πάει και σε άλλα, να δει και άλλους καλλιτέχνες. Οπότε νομίζω ότι και εμείς πολλές φορές όταν είμαστε στην Αθήνα, επειδή είναι κάτι το οποίο είναι επαναλαμβανόμενο κάθε Παρασκευή Σαββάτο να εργάζεσαι, ας πούμε. Νομίζω ότι πρώτα απ' όλα είναι αυτό που δίνουμε εμείς στον κόσμο. Σαφέστατα ο κόσμος, όπως είπες, και στο εξωτερικό αλλά και σε κάποια μέρη, ας πούμε, που πηγαίνει σε διάφορα μέρη της Ελλάδος, νομίζω ότι επειδή δεν έχει τόσο πολύ αυτή την ευκαιρία να σε δει και να ακούς πολλούς καλλιτέχνες, νομίζω ότι μπορεί να δείξει λίγο πιο, να έχει μια αγκαλιά ακόμα λίγο μεγαλύτερη. Αλλά νομίζω ότι αυτό που το δείχνουν περισσότερο είναι οι άνθρωποι στο εξωτερικό. Επειδή θα έχει τύχει να πάω Αυστραλία και Αμερική δύο φορές και τώρα θα είναι η τρίτη φορά που θα πάω, τον Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο. Ναι, σούπερ. Νομίζω ότι εκεί ο κόσμος πραγματικά διασκεδάζει με την ψυχή του. Αυτό δεν είναι ωραίο. Μα όχι μόνο ωραίο, είναι φανταστικό. Ακριβώς, ακριβώς. Αλλά να σου πω κάτι, νομίζω ότι και αυτό εξαρτάται λίγο πολύ και από εμάς και από τα προγράμματα καμιά φορά που στείλουμε στον αρχήν να δει ο κόσμος. Αν το πρόγραμμά μας δεν είναι πολλές φορές πολύ διασκεδαστικό, ναι, ο κόσμος μπορεί να χαλαστεί, όχι γιατί δεν έχει κέφι. Ναι, βέβαια. Αλλά κάτι μπορεί να μην του αρέσει το πρόγραμμα. Ακριβώς, ακριβώς. Κάτι να τον χαλάσει που λέμε. Ακριβώς. Κάτι να τον χαλάσει. Αλλά οι περισσότεροι καλλιτέχνες αυτό μου έχουν απαντήσει. Ότι ο κόσμος, ειδικά στο εξωτερικό, είναι πολύ πιο θερμός. Αφενός γιατί μπορεί να μην βλέπουν τόσο συχνά τον αγαπημένο τους καλλιτέχνη. Αλλά και αφετέρου έτσι τους λείπει αυτό το ελληνικό στοιχείο διασκέδασης που έχουμε εμείς εδώ. Και πολλές φορές αρκετοί καλλιτέχνες όταν πάνε σε ένα tour, ειδικά στο εξωτερικό, φέρνουν μαζί τους όλο αυτό το ελληνικό τρόπο διασκέδασης. Έτσι είναι. Απλά θέλω να σου πω ότι γενικότερα αυτή την περίοδο που σου είπα, επειδή είμαστε πάρα πολύ, όχι ότι παλιότερα δεν ήμουν, ρε παιδί μου, πολύ έξω καρδιά και γενικότερα το διασκέδαζα πρώτα απ' όλα εγώ. Φαντάσου τώρα που ας πούμε πηγαίνω στα διάφορα μέρη της Ελλάδος και έχω ξεκουραστεί πάρα πολύ, γιατί είχα και μία μικρή αποχή, ας πούμε, από τα καλλιτεχνικά δρόμενα, πηγαίνω ακόμα με μεγαλύτερη χαρά. Οπότε πραγματικά χαίρομαι, γιατί εδώ και 1,5 μήνα, επειδή έχω κάνει διάφορα live, ο κόσμος βλέπω ότι διασκεδάζει. Για μένα νομίζω ότι αυτό που τους προσφέρω, νομίζω ότι τουλάχιστον πιάνει τόπο. Πραγματικά πρώτα απ' όλα το χαίρομαι εγώ και ακριβώς, μετά την τάφτη. Ακριβώς, ακριβώς. Σε γεμίζει και ενέργεια κιόλας αυτό, να συνεχίσει ακόμα περισσότερο. Βέβαια. Ακριβώς, ακριβώς. Θέλω να σε ρωτήσω, Κέλλη, αν ασχολείσαι καθόλου με τα social media, με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης καθόλου, Facebook, Twitter, YouTube, οτιδήποτε. Ασχολείσαι καθόλου? Ασχολούμαι, αλλά δεν είμαι πολύ φανατική, να σου πω την αλήθεια μου. Α, έχεις. Είμαι λίγο γενικότερα άνθρωπος που μου αρέσει πιο πολύ να είμαι πιο, να έχω περισσότερη αμεσότητα με τον απέναντί μου. Οπότε γενικά, ας πούμε, στο Twitter δεν θα γράψω εύκολα ή δεν θα δείξω κάτι εύκολα. Έστω εικόνα, έστω κάτι πολύ προσωπικό. Έχεις κάποιο όμως account, από ό,τι αντιλαμβάνομαι? Ναι, βεβαίως. Το κόσμο. Γιατί δεν σου κρύβω ότι μέσα από το Facebook και από το Twitter ο κόσμος πολλές φορές γνωρίζει πράγματα τα οποία δεν θα είχε τη δυνατότητα να τα γνωρίσει. Αλλιώς. Δηλαδή το που μπορεί να εμφανιστούμε, ποιο είναι η επόμενή μας κίνηση. Οπότε είναι ένας τρόπος, ναι, σαφέστατα, που μπορείς να επικοινωνήσεις. Απλά δεν είμαι ο άνθρωπος που θα σηκωθώ και θα γράψω. Καλημέρα, ας πούμε. Κάτι για το φεγγάρι. Ναι, όχι, δεν είμαι. Κατάλαβα. Άρα δεν είσαι τόσο πολύ πάνω με ένα κινητό στο χέρι να μπορείς να ποστάρεις στο Twitter ή οτιδήποτε. Εδώ γενικά δεν είμαι πάνω από το κινητό μου, που είναι ακόμα πιο άμεσο. Αλήθεια.
Ναι, δεν τα πηγαίνω καλά, δυστυχώς. Γενικώς με την τεχνολογία ή λίγο? Ναι, γενικώς. Φαντάσου, email τώρα έμαθα να στέλνω. Αλήθεια. Εντάξει, μωρέ, εντάξει. Είναι τέτοιο, ανάλογα άμα σου αρέσει περισσότερο η άμεση επαφή με τον άνθρωπο, με τον κόσμο, είτε με το κοινό ή οτιδήποτε. Ναι, πάντα έτσι ήμουν. Ακριβώς. Και είναι αρκετοί οι καλλιτέχνες οι οποίοι δεν τους αρέσει πολύ όλο αυτό με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Είναι και λίγο απρόσωπο, αυτή είναι η αλήθεια. Και αρκετοί επιλέγουν το δρόμο του ότι, okay, δεν θα ποστάρω κάτι για τη δουλειά μου και μέχρι εκεί όποιος θέλει να έρθει να μου μιλήσει μπορεί να έρθει να μου μιλήσει στο καμαρίνι, είτε στο event, είτε οτιδήποτε. Μπορεί να απαντήσω σε κάτι, μπορεί να μπω, αλλά δεν είμαι φανατική που κάθε μέρα θα μπω και κάθε μέρα θα γράψω κάτι. Δηλαδή, περισσότερο να σου πω κάτι μέσα από αυτό, προσπαθώ κάποιους φίλους που έχουμε από το Facebook ή από το Twitter να τους πω που βρίσκομαι ή να μάθω και εγώ κάποια δικά τους νέα. Απλά δεν γράφω, ξέρεις, πιο προσωπικά πράγματα. Βέβαια. Εγώ και θέλω να σε ρωτήσω, τώρα μπορεί να είμαστε στην καρδιά του καλοκαιριού, αλλά θέλω να σε ρωτήσω αν υπάρχουν κάποια σχέδια για το χειμώνα. Κάποιες συζητήσεις. Να σου πω την αλήθεια μου, μέχρι Οκτώβριο θα βρίσκομαι, όπως είπα, Αυστραλία και Αμερική. Ωραία. Θα βρεθούμε Αυστραλία-Αμερική, οπότε μέχρι μέσα Οκτωβρίου προς τέλη. Θα λείπεις από Ελλάδα. Πέρα. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα τώρα, επειδή οι σεζόν έχουν γίνει τόσο μικρές και πλέον δεν μιλάμε για χειμώνα-καλοκαίρι, μιλάμε ότι υπάρχουν πλέον 4 σεζόν για εμάς τους καλλιτέχνες. Ναι, η αλήθεια είναι αυτή. Οπότε, να σου πω την αλήθεια μου, ακόμα δεν έχω συζητήσει κάτι για το που θα βρίσκομαι. Αυτή τη στιγμή αυτό που μπορώ να σου πω είναι ότι χαίρομαι γιατί βρισκόμαι, όπως είπα, στο στούντιο και ετοιμάζω τα καινούργια μου τραγούδια. Θέλω να είμαι λίγο πιο πολύ πάνω σε αυτό το κομμάτι. Από εκεί και πέρα χαίρομαι που πηγαίνω και καλλιάζω διάφορα μέρη της Ελλάδος που δεν έχουν την ευκαιρία να έρθουν να μας δουν Αθήνα, και επειδή έχω πάρα πολύ καιρό να το κάνω αυτό, είναι κάτι που αυτή τη χρονική στιγμή με ευχαριστεί. Και μετέπειτα, όπως είπα, θα πάμε και εξωτερικό, οπότε μέχρι Οκτώβριο είμαστε, όπως σου είπα, κάνω αυτά που, όπως σου είπα. Ναι. Από εκεί και πέρα τώρα, από Οκτώβριο και μετά, ας έρθει πρώτα ο Θεός. Ο Θεός και τέτοιο. Έτσι κι αλλιώς είναι και νωρίς ακόμα, πιστεύω. Είμαστε και τώρα. Ναι, είναι νωρίς. Ναι, η αλήθεια είναι αυτή. Αλλά όπως σου είπα, και η σεζόν αλλάζει τόσο πολύ. Δηλαδή, αν θα γυρίσω Οκτώβριο, τι να σου πω. Θα προλάβω τα Χριστούγεννα που λένε. Θέλω να σε ρωτήσω, τώρα κυκλοφόρησε το εκδηλώθηκες, είπες και εσύ ότι είσαι στο στούντιο. Θέλω να σε ρωτήσω αν έχετε ετοιμάσει τώρα κάποιο άλλο τραγούδι, δηλαδή αν είναι σχεδόν έτοιμο κάποιο το οποίο πρόκειται να κυκλοφορήσει. Κοίταξε, έχουμε ετοιμάσει αρκετά τραγούδια. Οπότε, επειδή βρισκόμαστε σε αυτή τη φάση που αυτή τη στιγμή κάνω διάφορα demo, νομίζω ότι δεν θα ήθελα να δικήσω κάποιον για να πω ότι γράφω με αυτόν. Έχω κάνει, ας πούμε, κάποια κομμάτια και με τον Βαλεντίνο και με διάφορα άλλα παιδιά. Οπότε, νομίζω ότι καλώς να έρθει. Αλλά σκεφτόμαστε το μάξιμο Σεπτέμβριο-Οκτώβριο ένα από όλα αυτά τα τραγούδια θα βγει, να κυκλοφορήσει. Σούπερ! Σούπερ. Πάντως, εμείς είμαστε τώρα με την ολοκαίρια επιτυχία από τη Μήνος. Εκδηλώθηκες. Και αυτό νομίζω πρέπει να κάνουμε το. Πάρα πολύ που με στηρίζετε. Και πραγματικά, χωρίς εσάς, νομίζω ότι ό,τι τραγούδια και αν βγάλουμε, νομίζω ότι η επιτυχία πρώτα απ' όλα είναι μεταξύ εμένα, εσάς και όλων των ακροατών. Την επιτυχία ούτε δεν ξέρω αν και εμείς την κάνουμε. Ο κόσμος βασικά την κάνει επιτυχία. Καθαρά η επιτυχία οφείλεται στον κόσμο και αφενός βέβαια και στους δημιουργούς. Απλά εμείς είμαστε ο ενδιάμεσος κρίκος. Για να την ακούσει απλά ο κόσμος, πρέπει κάποιος να ασχοληθεί και να το παίξει, να το ακούσει το ραδιόφωνο. Αυτό θέλω να πω. Δηλαδή, νομίζω ότι η επιτυχία δεν είναι δικιά μου το αν διαλέξω εγώ ένα τραγούδι. Για μένα η επιτυχία ξυστή είναι να μπορώ, ξέρεις, να το τραγουδήσω σε ένα μαγαζί που θα πάω και να δω από κάτω ήδη ο κόσμος ότι το γνωρίζει και το έχει αγαπήσει. Αυτό όμως για να γίνει πρέπει να υπάρχει και η δική σας στήριξη και η δική σας αγάπη. Οπότε πραγματικά χαίρομαι που μας υποστηρίζετε. Η αγάπη είναι αμοιβαία. Η αγάπη μας είναι αμοιβαία. Κέλλη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τον χρόνο σου. Δεν νομίζω ότι σε κούρασα. Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ και θα χαρώ πραγματικά να τα πούμε και από το στούντιο κάποια στιγμή. Θέλω να σε ρωτήσω αν έχεις έρθει ποτέ στο Ναύπλιο. Έχω έρθει νομίζω πριν 3 χρόνια. Και τώρα μπορεί να ξανάρθω για την Αγούστου. Σούπερ! Θα προσπαθήσουμε σίγουρα να περάσω και από το στούντιο. Σούπερ! Δηλαδή προς τέλη Αυγούστου είναι να έρχεσαι προς Ναύπλιο. Ναι. Νομίζω και Ναύπλιο και Λευκάδα και κοντά. Σούπερ! Οπότε αν έρθεις Ναύπλιο, εννοείται πως θα τα πούμε από κοντά. Δεν το συζητάμε. Το λόγο, να ξέρετε. Κέλλη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τον χρόνο σου. Σου εύχομαι να περάσεις ένα υπέροχο καλοκαίρι, να περάσεις τέλεια στην περιοδία. Και εγώ και πραγματικά σας ευχαριστώ πραγματικά που
που αφιερώσετε τον χρόνο σας. Θέλω να πω σε όλους τους ακροατές να είναι πάντα καλά, να χαμογελάνε, να περάσουν ένα υπέροχο καλοκαίρι και να μην ξεχνάνε ότι κάθε στιγμή που ζούμε, ότι είναι μοναδική. Ακριβώς. Το λέω και το λέω πάντα και στον ίδιο μου τον εαυτό, γιατί νομίζω ότι σαν την υγεία δεν έχει, και είμαι ένας άνθρωπος γενικότερα που μακάρι με έστω με μια κουβέντα μου πάρα πολύ απλή να μπορέσουν να περάσουν ένα πολύ μεγάλο μήνυμα. Ακριβώς. Να αγαπάμε τον εαυτό μας και να κοιτάμε να περνάμε καλά. Ακριβώς. Να μην καταπιεζόμαστε. Ακριβώς. Και σε ό,τι πρόβλημα και να έρθει, εγώ θα χρησιμοποιήσω ένα τίτλο από το προηγούμενο σου τραγούδι, από το τραγούδι που έχει κυκλοφορήσει το 2002, που έλεγε «Προχωράμε». Και νομίζω σε ό,τι δυσκολία και να έρθει, αυτό πρέπει να κάνουμε. Να προχωράμε. Προχωράμε. Και τώρα έγινε και ξανά. Είδες, είναι πίξερ. Ακριβώς. Σαν πιτζάμπο. Τέλεια. Κέλλη, σε ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Πολλά, πολλά φιλιά. Να περνάτε καλά, που είναι αυτό θέλω. Πολλά φιλιά. Γεια. Γεια, γεια. Αυτή, παιδιά, ήταν η Κέλλη Κελεκίδου εδώ, φυσικά, στον Star FM 929. Πρώτη φορά, παιδιά, μιλάγαμε την Κέλλη Κελεκίδου και ήταν σαν να τη γνώριζα πάρα πολλά χρόνια.